πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας είναι η τρίτη κατά σειρά συχνότητα αιτία σοβαρής αναπηρίας στις ηλικίες 20-40 ετών. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι πάσχουν περισσότεροι από 10.000 ασθενείς. Τι είναι η πολλαπλή σκλήρυνση? Είναι μια αυτοάνωση πάθηση, στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού στρέφεται εναντίον ενός λιπιδίου που λέγεται μυελίνη και το οποίο βρίσκεται στον εγκέφαλο και τον νοτιό μυελό, τυλίγοντας τις νευρικές ίνες και προστατεύοντάς τις. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα εμφανίσει ένας ασθενής που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας? Μπορεί να εμφανίσει αδυναμία, μπορεί να εμφανίσει υπαισθησία ή μούδιασμα σε κάποιο σημείο, μπορεί να έχει αστάθεια, να μην έχει καλή ισορροπία, μπορεί να έχει θάμβος όρασης, να θολώσει όραση από κάποιο μάτι, μπορεί να δει διπλά. Επίσης, συχνά φαινόμενα είναι η κόπωση, δυσκολία στη συγκέντρωση, διαταραχές στην ούρηση. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν την νόσο? Γεωγραφικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί, όπως επίσης η έλλειψη βιταμίνης D. Κάποιοι E έχουν ενοχοποιηθεί στο παρελθόν. Υπάρχουν και κάποια γονίδια που σχετίζονται με την νόσο. Η νόσος δεν είναι κληρονομική. Απλώς υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία δημιουργούν μια, ας το πούμε, ευαισθησία στο νοσοποιητικό σύστημα. Οπότε, αν κάποιος τα έχει υποκατάλληλες συνθήκες, μπορεί να εκδηλώσει την νόσο. Κύριε καθηγήτα, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση της σκλήρυσης κατά πλάκας και ποιες δυνατότητες θεραπείας υπάρχουν? Προφανώς η έγκαιρη διάγνωση της νόσου είναι πολύ σημαντική, γιατί μας επιτρέπει την έγκαιρη έναρξη θεραπείας, η οποία αποδεδειγμένα πλέον περιορίζει μακροπρόθεσμα το βαθμό αναπηρίας. Όσο νωρίτερα διαγνώσουμε λοιπόν και όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε τη δέουσα φαρμακευτική αγωγή, προστατεύουμε τους ασθενείς μας, εξασφαλίζοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής και προφανώς μικρότερο ποσοστό αναπηρίας. Σε ό,τι αφορά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, τις δυνατότητες που έχουμε, ευτυχώς το πλωστάσιό μας ολοένα και μεγαλώνει, έχοντας πλέον φάρμακα τα οποία διαπιστώθηκε ότι έχουν αποτελεσματικότητα και στις εξελισσόμενες, δηλαδή τις προϊούσες μορφές της νόσου, για τις οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαμε θεραπευτικές επιλογές. Τόσο για την προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης, η οποία είναι και δύσκολα διαγνώσιμη, δύσκολα μπορεί να διαγνωστεί πολλές φορές και χάνεται αρκετός χρόνος, όσο και για τη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της νόσου, η οποία προκύπτει στην πορεία του χρόνου μετά από την πάρο 10 ή και περισσότερων ετών από τη διάγνωση της νόσου. Υπάρχει οριστική θεραπεία? Δεν θα σας πω ψέματα, όχι. Κυρία Τζίτσικα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σκλήρυσης κατά πλάκας πρόσφατα διεξήγαγε μια πανελλαδική έρευνα σε σχέση με την καθημερινότητα που βιώνουν οι ασθενείς που έχουν την νόσο. Ποιες είναι οι βασικές διαπιστώσεις της έρευνας αυτής? Αυτό που φάνηκε από την έρευνα που διεξαγάγαμε είναι το γεγονός ότι η νόσος επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των ασθενών, κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο δύσκολη τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Επίσης, φάνηκε ότι πολλοί άνθρωποι που νοσούν από πολλαπλή σκλήρυνση αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους, είτε λόγω της εξέλιξης αναπηρίας τους, είτε λόγω της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι άνθρωποι δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν λόγω της νόσου είτε να τροποποιήσουν τις ώρες εργασίας τους, είτε να αποχωρήσουν τελείως και να οδηγηθούν σε συνθήκες ανεργίας. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι έχει ανάγκη κάποιο φροντιστή για τις καθημερινές δραστηριότητες. Και επίσης, αυτό που φάνηκε από την έρευνα είναι ότι οι ασθενείς ζητούν ενημέρωση από τους γιατρούς τους για τις νέες θεραπείες, εκπαίδευση γύρω από την νόσο, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη που φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο ανάμεσα στην ομάδα των ασθενών. Τέλος, αυτό που φάνηκε είναι το γεγονός ότι η κολύμβηση, η φυσικοθεραπεία μαζί με την ψυχολογική υποστήριξη αποτελούν ένα μεγάλο ζητούμενο των ασθενών από την πολιτεία, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να είναι παραγωγικοί και να μπορούν στην καθημερινότητά τους να αντιμετωπίσουν τη ζωή με αισιοδοξία.